13 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο 984. Πάω λίγο παρακάτω, προχωρώ. Φτάνω στην αγορά εργασίας. Έβλεπα χθες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι 6.611.783 ευρώ ότι επιβλήθηκαν από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2023 σε 1.313 επιχειρήσεις, εκ των οποίων που ελέγχθηκαν, εκ των οποίων 583 σε ποσοστό 44,4% βρέθηκαν παραβατικές στην αγορά, και μάλιστα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το στοχευμένο εκείνο σύστημα ελέγχου το risk analysis του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας? Θέλω να ξέρω ποια είναι τα δεδομένα και τα μεγέθη που μου δίνει αυτό το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Τι είναι τούτο εδώ το σύστημα το risk analysis, πώς μου προκύπτει? Καταργούνται δηλαδή τελείως οι επιθεωρητές εργασίας, για να καταλάβω πώς κινούνται τα πράγματα? Και βέβαια, εφόσον εγώ θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς, που θα πάω να τους βρω? Το λέω έτσι γιατί από την αρχή του καλοκαιριού, μιλώντας για θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία σημειωνόντουσαν, καταγραφόταν, καταγγελόταν μέσα από το χώρο των ξενοδοχείων, ακούγαμε τον πρόεδρο από το εργατικό κέντρο της Ρόδου να λέει: μα ποιος επιθεωρητής εργασίας να έρθει να κάνει εδώ μία επιθεώρηση, όταν εμείς ανήκουμε στην επιθεώρηση εργασίας του Πειραιά, τα Δωδεκάνησα. Αν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι πέντε και ο κούκος, χρειάζεται να πηγαίνουν κάθε μέρα και σε ένα άλλο νησί για να κάνουν επιθεωρήσεις? Αυτό, παιδιά, είναι μόνο για πλάκα, για να το λέμε. Έτσι λοιπόν, ορμόμαι να ρωτήσω τον κύριο Βοριά ποια είναι τα δεδομένα, τι είναι τούτα εδώ, γιατί μου τα παρουσιάζουν όλα αυτά, τι μήνυμα θέλουν να μου περάσουν, κύριε Βοριά, για να το καταλάβω. Καλημέρα. Καλημέρα καταρχάς, κύριε Αδουλγεράκη, σας ακροατές. Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια παραβατικότητα καταρχάς, ότι ένα στους δύο εργαζόμενους σχεδόν υπήρξε μια παραβατικότητα σε επιχείρηση που γίνεται, που γίνηκαν ελέγχοι, δείχνει την τραγική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Από εκεί και πέρα τώρα, αντί να ενισχύεται το σώμα της επιθεώρησης, βλέπουμε καθημερινά και εδώ στην Κρήτη, στη Ρόδο όπως περιγράψετε ακόμα χειρότερα, το προσωπικό λιγοστεύει, ο εξοπλισμός λιγοστεύει. Σίγουρα υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορείς να τα αξιοποιήσεις, όπως είναι το Εργάνη. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει ο συστηματικός έλεγχος, έτσι ώστε να πεις ότι προστατεύεται ο εργαζόμενος. Υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα στην οποία το θύμα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο εργαζόμενος, και δυστυχώς το Υπουργείο Εργασίας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλα τούτα εδώ τα λέει υπεραστασιακά, πετάει εκεί μία κουβέντα και θέλει να με πείσει ότι γίνονται οι έλεγχοι για να νιώθω εγώ καλά σαν εργαζόμενος. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς εμείς έχουμε πολλά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη, οι ελέγχοι δεν ούτε καν τακτικοί γίνονται. Καλά καλά τις καταγγελίες δεν προλαβαίνουμε, ειδικά στις περιόδους της τουριστικής περίοδου, όπου εκεί πέρα οι επιχειρήσεις είναι πολύ περισσότερες που είναι ανοιχτές. Μόνο τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι πάνω από 500 στην περιοχή του Ηρακλείου, άρα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει μόλις σχεδόν ένα συνεργείο που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται έξω, πώς να πάει και τι να ελέγξει στις 25 και πλέον χιλιάδες επιχειρήσεις που υπάρχουν στον νόμο. Α, μου δώσατε αμέσως και τα στοιχεία. 25.000 επιχειρήσεις στο νομό Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πόσα είναι τα άτομα στην επιθεώρηση εργασίας για το Ηράκλειο? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συνεργεία που υπάρχει δυνατότητα να βγουν, αλλά δεν μπορούν να βγουν καθημερινά, γιατί υπάρχει και το γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχουν και οι εργασίες που τους αναγκάζουν να παραμείνουν στο γραφείο. Οπότε
Οπότε πάνω από ένα συνεργείο δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω. Το ένα συνεργείο ενός ατόμου, δύο ατόμων, τριών ατόμων, πέντε ατόμων. Κοιτάξτε, συνήθως το συνεργείο είναι δύο και πλέον παραπάνω άτομα. Ένας επιθεωρητής από μόνος του δεν μπορεί να βγει να κάνει ελέγχους. Ναι. Θέλει δύο ή τρία άτομα συνήθως. Μάλιστα. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Ποιο είναι αυτό το σύστημα risk ανάλυσης, ποια είναι αυτά τα δεδομένα περί στοχευμένων ελέγχων που προσπαθεί να με πείσει το Υπουργείο ότι γίνονται οι ελέγχοι? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι και μέσα από τα στοιχεία του εργάνη, αν θέλεις μπορείς να καταλάβεις ποια επιχείρηση παρανομεί, ποια επιχείρηση δεν ασφαλίζει το προσωπικό του. Δηλαδή για παράδειγμα, και να καταλάβουν οι ακροατές, όταν έχεις μια επιχείρηση, π.χ. ένα ξενοδοχείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι high season, είναι υψηλή, δηλαδή έχει πληρότητες, και εσύ δηλώνεις 30 άτομα προσωπικό, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι για να λειτουργήσεις χρειάζεται τουλάχιστον 50 και 70 άτομα. Όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το, η επιχείρηση σίγουρα παρανομεί, σίγουρα έχει ανασφάλιστο προσωπικό και θα πρέπει να πάνε να γίνουν επιτόπιοι ελέγχοι έτσι ώστε να διαπιστωθεί η παραβατικότητα. Α, επιλέγεις λοιπόν εσύ, αναμοχλεύεις όλα τα στοιχεία, λες εκεί θα πάω, αυτό σημαίνει στοχευμένος έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας, γιατί βλέπω ότι τα δεδομένα τα οποία μου δίνει αυτό το ξενοδοχείο, αυτή η επιχείρηση, ας μην στοχοποιώ ένα χώρο μόνο, ότι τα δεδομένα τα οποία μου δίδει αυτή την ώρα η επιχείρηση, που εγώ ξέρω ότι μπορεί να θέλει 5 εργαζόμενους και αυτό μου παρουσιάζει μόνο ένα ή δύο, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει το risk ανάλυσης. Αυτό γνωρίζω, ότι αυτά τα στοιχεία δίνει και μια σειρά άλλων στοιχείων τα οποία μπορείς να τα διασταυρώσεις με άλλες υπηρεσίες, όπως την εφορία, όπως κάποιες άλλες υπηρεσίες που μπορείς να βγάλεις σημαντικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Πάντως αυτό το οποίο έβλεπα στη χθεσινή ημέρα είναι ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι που έγιναν για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου αφορούσαν σε αδήλωτη εργασία, σε χρονικά όρια, σε δεδουλευμένες αποδοχές με 10.359 εργαζόμενων, εκ των οποίων οι 1.729 ήταν θυγόμενοι. Από αυτούς, λέει, οι 103 εντοπίστηκαν ως αδήλωτοι, 1.338 για παραβίαση χρονικών ωρίων εργασίας, 288 για άλλες παραβάσεις, επιβλήθηκαν 750 πράξεις προστήμων, επίσης το τάδε ποσό. Μάλιστα. Εγώ κρατώ ότι ένα στους δύο αντιμετωπίζει προβλήματα στην αγορά εργασίας. Σαφέστατα αναφέρεστε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Βοριά, έτσι? Μα ο ιδιωτικός τομέας είναι που υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα όσον αφορά παράβαση, γιατί και στο δημόσιο δεν υπάρχουν. Άμα θα δούμε ιδιαίτερα, κάποιοι κλάδοι στενάζουν και εκεί, όπως ο κλάδος της υγείας, που βλέπουμε και αυτή την περίοδο την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία μας και τοπικά εδώ πέρα, ιδιαίτερα στο Βενιζέλιο, που υπάρχει μια τεράστια έλλειψη προσωπικού, και αυτό έχει αντίκτυπο στους ίδιους ασφαλισμένους, οι οποίοι αν χρειαστούν για θέματα υγείας έχουν ανάγκη ένα νοσοκομείο, δεν παρέχονται οι ανάλογες υπηρεσίες. 300 ικενές θέσεις ακούγαμε μόλις χθες, 170 οι νοσηλευτές οι οποίοι λείπουν, και βέβαια μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου αναφορικά με την υγεία. Θα κατέβει, λέει, ο Χρυσοχοΐδης, ξέρουμε πότε? Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε την πληροφόρηση ακριβώς, αλλά θα πρέπει και ο Χρυσοχοΐδης να δώσει απαντήσεις. Δεν μπορεί να παίζει το Υπουργείο και η κυβέρνηση με την υγεία των πολιτών. Και για άλλη μια φορά τονίζω ότι η κατάσταση στο Βενιζέλιο είναι δραματική και γι' αυτό θα υπάρξουν αντιδράσεις.
και από το εργατικό κέντρο και από τους νοσηλευτές και το προσωπικό και τους γιατρούς του Βενιζελίου, αλλά και γενικότερα πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις από όλη την κοινωνία, γιατί το υψηλότερο αγαθό που αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι η υγεία μας, η κυρία Δουγκεράκη, και δυστυχώς αν χρειαστούμε και έχουμε ανάγκη βλέπουμε ότι δεν παρέχονται υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε στους Ηρακλειώτες. Το πρώτο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιδράσεις είναι, μιλάτε φαντάζομαι για το συλλαλητήριο, την πορεία διαμαρτυρίας, να το πω και διαφορετικά, η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη την Τετάρτη 18 του μήνα. Ξεκινάνε από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, κατεβαίνουν στην πλατεία Ελευθερίες, όπου θα συναντηθούν και με τους συνταξιούχους. Στην Ένωση Συνταξιούχων Οίκανομου Ηρακλείου, σε αυτό αναφέρεστε? Σε αυτό αναφερόμαστε, αρχικά στο συλλαλητήριο, αλλά συγχρόνως θα κάνουμε και από μόνοι μας σαν εργατικό κέντρο κάποιες δράσεις, θα έλεγα, να ενημερώσουμε φορείς να συμμετέχουν. Θα πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο ξεσηκωμός, γιατί επαναλαμβάνω, τα ζητήματα του Βενιζελίου δεν είναι μόνο ζητήματα του προσωπικού, είναι περισσότερα των ασφαλισμένων, των ανθρώπων που τις χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και πολλές φορές δεν παρέχονται. Δέστε για παράδειγμα τις λίστες των χειρουργείων, οι οποίοι άνθρωποι ζουν μέσα στον πόνο για μήνες, ίσως και χρόνια, αναμένοντας να κάνουν ένα απλό, ίσως πολλές φορές, χειρουργείο, και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοριά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τον 984.